το φαγητό σου και να έρθει ο Ραφαέλ, θα πάω να κάνω ένα μπανάκι στα γρήγορα. Μην ανησυχείς, μαμά. Ποιος είναι πάλι τώρα? Τώρα. Ναι. Θα πληρώσεις πολύ ακριβά αυτό που έκανες το απόγευμα. Βοήθεια, μαμά! Άσε τι σημαίνει με, εδώ! Άσε με! Πρόσεχε, Νονά! Άσε είναι με. Πολύ κακός! Μην τολμήσεις να πειράξεις την κόρη! Να φωνάξουμε ένα στενοφόρο γρήγορα! Έλενα! Μαμά! Μη μεθάνεις! Μη μεθάνεις, Μανούλα! Μανούλα! 20 ετών. Η Λουτσία είναι 20 ετών. Έχει την ίδια ηλικία που θα είχε τώρα ο γιος ή η κόρη της Έλενας. Να έχει η Μπαλμπίνα δίκιο. Να είναι αλήθεια ότι η κόρη μου ζει. Άραγε ζει το εγγόνι μου. Και τι με νοιάζει εμένα αυτό? Η Έλενα με απογοήτευσε. Με πρόδωσε εμένα την ίδια της τη μάνα όταν ερωτεύτηκε το χειρότερο εχθρό μου. Αν ζει ή δεν ζει, δεν πρέπει να με ενδιαφέρει. Εξάλλου δεν θα έπρεπε να αγαπάω ένα παιδί του Αλεχάνδρου Βαλτεράμα. Αν πράγματι έχω έναν εγγονό ή μια εγγονή, θα πρέπει να τα μισώ. Πρέπει να τα απεχθάνομαι με όλη μου την ψυχή. Γιαγιάκα, η Μπαλμπίνα λέει να κατέβεις να φας. Έλα. Ναι. Ναι. Κατεβαίνω αμέσως, ζωή μου. Γιαγιάκα, θέλω να σε ευχαριστήσω που δεν απέλησες τη Λουτσία. Ξέρεις κάτι, γιαγιά, είναι φίλοι μου και παίζουμε μαζί πάρα πολύ ωραία. Περίμενε με στην τραπεζαρία. Ναι, θα σε περιμένω. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ εσένα. Κρίσταλ! Να μπω να πληθούμε μαζί. Ήρθα γιατί θέλω να κάνω μπάνιο μαζί σου. Θα σου δείξω ότι είσαι εδώ για να με υπηρετεί. Σου ομολογώ ότι ανησύχησα όταν είδα ότι με ανακάλυψε η Νατάσα. Αλλά τώρα που τα χαρτιά είναι πάνω στο τραπέζι, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν θέλω να νομίζεις ότι θα συμμαχήσω μαζί σου. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά εγώ δεν θα κουνήσω το δαχτυλάκι μου για να πείσω την Ατάσα να χωρίσει. Όμως το διαζύγιο θα βγει, Καρμέλο. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρη. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, θα έχω την ευκαιρία να αποκτήσω τον Ερνέστο. Τον αγαπώ. Τον θέλω για μένα. Θα δεις πως αργά ή γρήγορα ο Ερνέστο και η Νατάσα θα χωρίσουν. Σου το υπόσχομαι. Παρόλο το σθένος που έχει η Νατάσα και το δυνατό χαρακτήρα της, φοβάμαι ότι με αυτό το χωρισμό θα καταρρεύσει. Μη σε ανησυχεί, γλυκέ μου. Θα είσαι εσύ εκεί για να μπορέσεις να τη στηρίξεις. Ναι. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Θέλω να πιστεί η Νατάσα ότι μπορώ να της δώσω όλα όσα χρειάζεται για να γίνει ευτυχισμένη. Αν μπορώ να τη γεμίσω με αγάπη, να αποθέσω τον κόσμο στα πόδια της. Ναι. Ναι. Η Νατάσα θα γίνει δική μου. Και ο Ερνέστο δικός μου. Δεν θέλω να πάρει κακό η μανούλα μου. Ούτε κι εγώ θέλω να πεθάνει η Νονά μου, όπως πέθανε και η μαμά μου. Όχι, παιδί μου, όχι, αυτό δεν θα συμβεί. Ο Θεέ μου, την τροπή νιώθω. Ποτέ δεν περίμενα να κάνει κάτι τέτοιο ο γιος μου. Όμως γιατί ο Χουάν επιτέθηκε στην Έλενα, γιατί? Ήθελε να μαχαιρώσει εμένα, αλλά η μαμά μου μπήκε στη μέση. Λουτσία! Λουτσία, η Ρούμπη μου είπε τι έγινε. Αχ, Ραφαέλ, φοβάμαι τόσο πολύ, φοβάμαι. Έλα, έλα, δεν θα πάθει κακό. Ελάτε, ελάτε, ηρεμήστε. Γεια σου, Λουτσία. Τι κάνεις εδώ?
Μαχαίρωσαν τη μαμά μου, γιατρέ, σε παρακαλώ, φρόντισε την εσύ που είσαι τόσο καλός γιατρός. Σε παρακαλώ, μην αφήσεις τη μαμά μου να πεθάνει. Άκου, Λουτσία, μην ανησυχείς. Θα αναλάβω αμέσως τη μητέρα σου. Άκουσα, να μην φοβάσαι. Σου υπόσχομαι ότι όλα θα πάνε καλά, οκ. Okay. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Μαμά μου. Αύριο, ο Αλεχάνδρος συμπαραστέκεται στη Λουτσία. Φεύγει από το νοσοκομείο χωρίς να διαπιστώσει ότι η μητέρα της Λουτσία είναι η χαμένη του γυναίκα. Αύριο, Λουτσία, η ατίθαση καρδιά. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.